Την ώρα που οι ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε με τη Λιβύη προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις, η ελληνική πλευρά στέλνει ηχηρό μήνυμα αποφασιστικότητας. Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας από τα Χανιά, όπου βρέθηκε για τις εκδηλώσεις της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, δήλωσε ότι όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν σε διπλωματικό και σε κάθε άλλο πεδίο από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αυτό το σύμφωνο αφενός δείχνει την ανιστόρητη, αγεωγράφητη και εκτός κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου προκλητικότητα της Τουρκίας, αλλά δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε σε αυτές τις λέξεις, γιατί και άλλα πράγματα ήταν ανιστόρητα και εκτός διεθνούς δικαίου που έκανε η Τουρκία, και εντούτοις με βάση το μακάρι οι κατέχοντες, όπως η κατοχή της Κύπρου, εξακολουθούν να μας βασανίζουν και να αποτελούν πληγή στο σώμα του ελληνισμού. Ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε την ανάγκη η χώρα μας να απαντήσει με ενότητα και αποφασιστικότητα στις προκλήσεις της Τουρκίας που διαρκώς εντείνονται. Συνέδεσε μάλιστα τη σημασία της επετείου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα και των συμβολισμών του Ελευθερίου Βενιζέλου με τις συνθήκες του σήμερα. Ο Ελευθέριος λοιπόν Βενιζέλος, μέσω αυτού του Ιδρύματος, μας ξαναμαθαίνει την ιστορία μας, μας μαθαίνει τους ξεπεσμούς μας και τα ψηλώματά μας, ειδικά τώρα που τα ψηλώματα έχουν μεγάλη ανάγκη να επαναληφθούν, ώστε ενωμένοι και προκομμένοι να ατενίσουμε το μέλλον. Τώρα ειδικά που και πάλι ο εξανατολών γείτονας, η εξανατολών απειλή, κρούει τη θύρα μας και πρέπει αποφασιστικά, αποτελεσματικά και ενωμένα να απαντήσουμε σε αυτή την κρούση. Ως πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Κωνσταντίνος Τασούλας προείδρευσε της πανηγυρικής συνεδρίασης του Ιδρύματος στην έδρα του στα Χανιά. Νωρίτερα είχε διαβεβαιώσει ότι η Βουλή των Ελλήνων θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο του. Γιατί πρέπει αυτή η δράση, αυτή η μνήμη, αυτή η γνώση όλων εκείνων των δεδομένων τα οποία οδήγησαν και στην ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, αλλά και στο μεγάλωμα της Ελλάδος, να γίνουν κτήμα του κάθε ενός Έλληνα. Είναι μια κατάκτηση για το Ίδρυμα ο εκάστοτε πρόεδρος της Βουλής να είναι πρόεδρος του Ιδρύματος. Και ακόμα μεγαλύτερη κατάκτηση όταν, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο πρόεδρος αυτός έχει βαθιές ιστορικές γνώσεις. Ο πρόεδρος της Βουλής ήταν κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος για την 106η επέτειο της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.